Βάζουμε ένα θέμα. Απάντηση καμία. Τμήματα ένταξης. Μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά. Σας παρακαλώ, δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να ενημερωθούμε για ένα καινούργιο γεγονός. Το Υπουργείο Παιδείας λέει: Δήμοι, φτιάξτε τμήματα ένταξης. Αν δεν τα φτιάξετε, δεν λειτουργούν. Δεν έχει έννοια να συζητήσουμε στο άλλο συμβούλιο αυτό το θέμα που είπε. Ακούστε, κοιτάξτε τώρα, δεν θα κάνουμε συνδικαλισμό. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν κάνω συνδικαλισμό. Η πρόταση του Δημάρχου, εγώ σας παρακαλώ. Γιατί υπάρχουν πρακτικά. Είναι την κράβα, θα τη συζητήσουμε στο επόμενο συμβούλιο. Ακούστε το ερώτημα που έβαλα εγώ στο συμβούλιο. Εσείς μετά είπατε αυτό. Εμείς συνενέσαμε, εγώ συνένεσα στο θέμα γκράβα. Εν πάση περιπτώσει πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο λοιπόν πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Τι γίνεται με τα τμήματα ένταξης? Τι γίνεται με το μουσικό? Γιατί εδώ η κυρία Ψίνα, μην την ξαναπώ Ψινά, λέει ότι έχει κλείσει το θέμα συστέγασης. Τι γίνεται με το ένα το ΕΠΑΛ? Τι γίνεται με την γκράβα? Τουλάχιστον, να μην πούμε για όλα τα άλλα. Αλλά για αυτά θα είμαστε συγκεκριμένοι, όχι αέρας κοπανιστός. Γιατί υποτίθεται ως 28 του Μάρτη έχετε απαντήσει στον κύριο Γαβρόγλου που σας το στέλνει. Έτσι λέει εδώ με την υπογραφή του Υπουργού. Ωραία, αν εσείς δεν έχετε απαντήσει, τι προτίθεστε να κάνετε, πείτε το μας.